Δυναμικές ήταν οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις στο νομό Καβάλας, αφού συμμετείχαν οι περισσότεροι κλάδοι εργαζομένων. Ωστόσο, ιδιαίτερως ισχυρή ήταν η αποχή του εμπορικού κόσμου στην ομαδική αυτή προσπάθεια. Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλης Λεμονίδης, οι καταστηματάρχες δεν δύναται να κρατήσουν άλλες μέρες κλειστές στις επιχειρήσεις τους, διακινδυνεύοντας να χάσουν έστω και τα ελάχιστα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία τους. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, νομίζω ότι κατά το μήνα Οκτώβριο και στις δύο φορές που υπήρξε κινητοποίηση ήταν μπροστά στις κινητοποίησεις. Μπορώ να πω ότι σε σχέση και με άλλες πόλεις και άλλες επαρχίες ήταν ο πρώτος εμπορικός σύλλογος που πήρε απόφαση να κλείσουμε τα καταστήματά μας και κατά την Τετάρτη αλλά και κατά την Πέμπτη ολόκληρη μέρα το μήνα Οκτώβριο. Νομίζω ότι το χρέος μας το έχουμε κάνει και με το παραπάνω. Υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες συμμετοχή δεν είχαν σχεδόν ούτε το μισό ποσοστό από αυτό που είχαμε εμείς σε κινητοποίηση όσον αφορά το κλείσιμο των καταστημάτων. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να βρεθούν κάποιες άλλες μορφές κινητοποίησης, γιατί με το κλείσιμο των δικών μας καταστημάτων το μόνο που κάνουμε είναι να χάνουμε έστω και αυτό τον πενιχρό τζίρο τον οποίο κάνουμε, και δεν βλέπω να ευαισθητοποιείται κάποιος από τα αρμόδια υπουργεία ή οι βουλευτές οι οποίοι δηλώνουν, τουλάχιστον οι ντόπιοι βουλευτές, ότι θα ψηφίσουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο κύριος Λεμονίδης, έρχονται άλλες μορφές κινητοποιήσεων από πλευράς εμπορικού κόσμου, οι οποίες θα είναι ισχυρότεροι τρόποι πίεσης από τη μέχρι τώρα τακτική του κλείσιμου των καταστημάτων. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα όταν μιλάμε, όταν έχουν αρχίσει να μιλάνε οι εμπορικοί σύλλογοι για στάση πληρωμών και βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι θα είναι ένα μέτρο πίεσης πολύ πιο δυνατό από το να κλείσω εγώ το κατάστημά μου και να κάνω μηδενικό τζίρο, από τη στιγμή που υπάρχουν μέτρα πίεσης τα οποία θα είναι πολύ πιο ισχυρά.